Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι κατανοούσαν τη διαδικασία δημιουργίας των πλανητών, μελετώντας το ένα παράδειγμα στο οποίο είχαμε πρόσβαση, το δικό μας ηλιακό σύστημα. Ωστόσο, μια νέα έρευνα εντόπισε έναν καυτό γίγαντα αερίου που μοιάζει με το δικό μας Δία στη διαδικασία σχηματισμού γύρω από ένα αστέρι που απέχει περίπου 500 έτη φωτός από τη Γη. Αυτό το σπάνιο μωρό πλανήτης που βρίσκεται στη διαδικασία σχηματισμού αντλεί ύλη από έναν τεράστιο δίσκο σκόνης και αερίου που στροβιλίζεται γύρω από τον επίσης βρεφικό ήλιο του. Όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα συστήματα πλανητών που περιφέρονται γύρω από μακρινά αστέρια στα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρξε άμεση διαμάχη και ανησυχία. Από τότε έχει υπάρξει μια συνειδητοποίηση ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια για να σχηματιστεί ένα πλανητικό σύστημα. Μεταξύ των χιλιάδων πλανητών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από άλλα αστέρια, η οικογένεια πλανητών του ήλιου μας αρχίζει να φαίνεται κάπως ασυνήθιστη. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα πιο βασικά φυσικά συστατικά του μηχανισμού οικοδόμησης πλανητών πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό γιγάντιων αέριων πλανητών όπως ο Δίας και ο Κρόνος και έχει αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου, η ιδέα της προσάυξης πυρήνα. Η συσσόρευση του πυρήνα ξεκινά με τα αέρια και τους μικροσκοπικούς κόκκους σκόνης που πιστεύεται ότι αποτελούν το τυπικό αρχαίγωνο σύννεφο του Καντ, το οποίο έχει σχήμα πεπλατισμένου περιστρεφόμενου δίσκου με το βρέφος αστέρι στο κέντρο. Οι κόκκοι σκόνης συγκεντρώνονται διαδοχικά σε μεγαλύτερους κόκκους, μετά σε βότσαλα, πέτρες και συνεχίζονται σε έναν καταράκτη από μωρά πλανήτες ή πλανητομικρά. Όταν μια τέτοια συστάδα γίνει αρκετά μεγάλη, φτάνει σε οριακό σημείο. Η βαρυτική έλξη βοηθά τώρα τον εμβρυϊκό πλανήτη να τραβήξει γρήγορα αέριο, σκόνη και άλλες συστάδες, καθαρίζοντας την τροχιακή του διαδρομή και χαράσοντας ένα κυκλικό κενό στο δίσκο. Πέρυσι εντοπίστηκε ένας τεράστιος πλανήτης σε διαδικασία σχηματισμού γύρω από ένα αστέρι περίπου 500 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Αυτό το αστέρι, που ονομάζεται AB Aurigae, έχει γίνει διάσημο στους κύκλους της αστρονομίας για τον όμορφο περίπλοκο σπυροειδή δίσκο που το περιβάλλει. Οι συστάδες και τα κύματα που φαίνονται σε αυτόν τον δίσκο είναι συνεπείς με αυτό που θα μπορούσε να δει κανείς εάν συνέβαινε βαρυτική κατάρρευση. Αλλά μέχρι τώρα έλειπαν οι αποδείξεις για το σχηματισμό πλανητών. Αυτός ο πρόσφατα ανακαλυφθής πλανήτης με το όνομα AB Aurigae B είναι ενσωματωμένος σε ένα παχύστροβιλιζόμενο φωτοστέφανο σκόνης και αερίου ανάμεσα στις ενδεικτικές πύρες και κύματα που υποδηλώνουν βαρυτική κατάρρευση. Ο πλανήτης απέχει περίπου 93 φορές από το άστρο του όσο η Γη από τον ήλιο, πολύ έξω από την περιοχή στην οποία η παραδοσιακή θεωρία της συσσόρευσης πυρήνα θα μπορούσε να εξηγήσει το σχηματισμό του. Αυτή η ανακάλυψη παρέχει έτσι ισχυρές αποδείξεις για την εναλλακτική θεωρία της βαρυτικής κατάρρευσης. Η ανακάλυψη έγινε χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο Subaru στην Mauna Kea της Χαβάης, καθώς και από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Όσο η επιστήμη και η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας εξελίσσεται, τόσο μεγαλώνουν οι δυνατότητές μας να ανακαλύψουμε τελικά πώς δημιουργήθηκαν οι πλανήτες που απαρτίζουν το σύμπαν μας.